Σήμερα στο Μαγιαροπούλιο Θέατρο Τρίπολης και ώρα 10 με 12 το πρωί, η επιτελική συντονιστική δομή της Περιφέρειας Πελοποννήσου σε συνεργασία με το Συμβουλευτικό Κέντρο Τρίπολης του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας πραγματοποιεί μια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης προς τον Σύλλογο Κομωτών και Κομωτριών του Δήμου μας με στόχο την ενημέρωση, μια πρώτη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την έμφυλη βία κατά των γυναικών. Τα θέματα που θα καλυφθούν πέρα από την παρουσίαση του έργου της επιτελικής συντονιστικής δομής θα έχουν να κάνουν και με την παρουσίαση του Συμβουλευτικού Κέντρου Τρίπολης, καθώς επίσης και με την παρουσίαση του φαινομένου της έμφυλης βίας τόσο από την ψυχοκοινωνική της πλευρά όσο και από το νομικό πλαίσιο. Σήμερα με μεγάλη μας χαρά διοργανώνουμε αυτή τη δράση ευαισθητοποίησης που ονομάζεται Αναγνώρισε τα σημάδια βίας, με την πολύτιμη βοήθεια και συνεργασία του Συμβουλευτικού Κέντρου ΚΕΘΗ Τρίπολης. Μια δράση ευαισθητοποίησης με σκοπό την ενημέρωση, η οποία απευθύνεται στον Επαγγελματικό Σύλλογο των Κουραίων και Κομωτών Τρίπολης. Στο πλαίσιο της δράσης αυτής θα γίνουν κάποιες ομιλίες από όλους, ενημερωτικές. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η προβολή ταινίας μικρού μήκους και κάποιων ενημερωτικών σποτ μικρών βίντεο. Και φυσικά στη συνέχεια θα ακολουθήσει η συζήτηση και διάλογος. Θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε απορίες και να δώσουμε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές. Η ανωτέρω δράση πραγματοποιείται με τη συνδρομή εξειδικευμένων στελεχών του Συμβουλευτικού Κέντρου Τρίπολης προς τους επαγγελματίες κουρείς και κομωτές της πόλης μας και οι οποίοι για πολλές γυναίκες αποτελούν πρόσωπα αναφοράς των προσωπικών τους βιωμάτων. Στόχο αποτελεί η ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών αυτών και η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σχετικά με τον εντοπισμό και την παραπομπή στις αρμόδιες υπηρεσίες γυναικών που υφίστανται ή έχουν υποστεί βία, αλλά και αυτών που είναι εν δυνάμει θύματα με απότερο σκοπό την ψυχοκοινωνική και όχι μόνο στήριξή τους. Είναι μια μερίδα η οποία έχει ουσία. Έχετε θερμούς χαιρετισμούς από τον Περιφερειάρχη του Παναγιώτη τον Νίκα. Έχετε όλη την δύναμη που ξεκινάει και πορεύεται την Περιφέρεια Πελοποννήσου, συνεχίστε με ρυθμούς σε όλη την Πελοποννήσου, μπορώ να πω. Θέλουμε να αναδείξουμε το θέμα της βίας, αλλά και άλλα κοινωνικά θέματα. Νομίζω ότι η σημερινή μέρα προσφέρεται ως μία μέρα που μπορούμε να ξεκινήσουμε πραγματικά έναν ωραίο αγώνα και να έχουμε και μια κατάληξη. Βλέπουμε πόσο διαφορετικά ήταν τα πράγματα ακόμα και στις μεγάλες πόλεις. Δηλαδή, οι γυναίκες που ζούσαν στην Αθήνα είχαν κοσμοπολίτικα χαρακτηριστικά, όπως η Σύρου στο Μανουήλ Ροίδη. Ενώ απ' την άλλη, στην Κρήτη, μέσα από τα κείμενα του Νίκου του Καζαντζάκη, η γυναίκα ήταν υποταγμένη στον άντρα. Δεν είχε δική της οντότητα, η χείρα, η γυναίκα δίκως άντρα, συμβόλησε την αμαρτία και τον πειρασμό. Και έπρεπε να πεθάνει. Στο έργο του Παπαδιαμάντη, γυναίκα ευαίσθητη, δυνατή και σιωπηλή, υπομένει τη μοίρα της. Ο Παπαδιαμάντης αγαπάει πολύ τη γυναίκα. Τη δυστυχισμένη μοίρα της, της δίνει μέσα από το κίνητο της Φραγκιανούς την αριστογηματική φώνησα. Η προσέγγιση επαγγελματικών ομάδων που έρχονται κυρίως σε επαφή με την οικογένεια, θα πω, με άνδρες και γυναίκες, για να μπορέσουμε να εντοπίσουμε εστίες βίας και να αποφύγουμε έτσι την κακοποίηση των γυναικών. Εύχομαι με τη σειρά μου καλή επιτυχία στους σκοπούς αυτής της ημερίδας σας και επίσης εύχομαι να επαναληφθεί με άλλες επαγγελματικές ομάδες. Τη σημερινή δράση, της οποίας το αντικείμενο θα έλεγα πως δυστυχώς είναι τραγικά επίκαιρο, μέσα από όλη την πληροφόρηση που υπήρξε κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς για την όξυνση και έξαρση του φαινομένου της βίας όλων των ειδών, κυρίως όμως της ενδοοικογενειακής βίας, που τις περισσότερες φορές έχει σαν τελικούς αποδέκτες και θύματα κυρίως τις γυναίκες. Ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού, μέσα από τα περιοριστικά μέτρα και την αναγκαστική παραμονή μέσα στο σπίτι, διαπιστώσαμε ότι ένα πλήθος κοινωνικών προβλημάτων διωγγώθηκαν και ενισχύθηκαν ανάμεσα τους η ενδοοικογενειακή βία και η βία κατά των γυναικών. Και είδαμε πως κατά ένα παράδοξο τρόπο το μότο «Μένουμε σπίτι, μένουμε ασφαλείς» δεν ίσχυε για πολλές περιπτώσεις αυτών των ανθρώπων. Καθώς ο χώρος του σπιτιού ήταν το μέρος που λάμβανε χώρα η κακοποίηση του υφίστατου, συχνά σε καθημερινή βάση, και από την οποία ένιωθαν πως δεν είχαν δυνατότητα διαφυγής. Το Συμβουλευτικό Κέντρο
Στελεχώνεται από σύμβουλο υποδοχής, κοινωνική λειτουργό, ψυχολόγο και νομικό και παρέχει δωρεάν υπηρεσίες συμβουλευτική στήριξη σε γυναίκες θύματα βίας. Οι στόχοι του Συμβουλευτικού Κέντρου, που συνιστά η υπηρεσία πρώτης γραμμής, είναι η καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών καθώς και των πολλαπλών διακρίσεων, η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής στήριξης σε γυναίκες που έχουν ή έχουν που είναι ή έχουν υπάρξει θύματα έμφυλης βίας ή πολλαπλών διακρίσεων και η υλοποίηση δράσεων για την πρόληψη των φαινομένων σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, όπως είναι η σημερινή μας. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες του κέντρου είναι ενημέρωση και εξειδικευμένη πληροφόρηση σε θέματα ισότητας των φύλων και έμφυλης βίας. Οποιοδήποτε ενδιαφέρεται μπορεί να απευθυνθεί στο Συμβουλευτικό Κέντρο προκειμένου να του παρέσχεται πληροφόρηση για αυτά τα θέματα ή να ενημερώσει αν γνωρίζει κακοποίηση κάποιο γνωστό του πρόσωπο, πώς μπορεί να το διαχειριστεί. Ψυχοκοινωνική συμβουλευτική με την οπτική του φύλου. Εργασιακή συμβουλευτική, η οποία έχει ενταχθεί πρόσφατα στις υπηρεσίες του κέντρου και ολοκληρώνει λίγο, στην ουσία ολόπλευρα τις υπηρεσίες στήριξης.